Σχεδόν απαθής ο 57χρονος καθηγητής, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε συστηματικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε βάρος μαθητριών του, οδηγήθηκε στις ανακριτικές αρχές. Στις 12 το μεσημέρι, ο 57χρονος εκπαιδευτικός πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Χανίων, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο. Ειδικότερο κατηγορούμενο ζήτησε προθεσμία 24 ωρών ώστε να προετοιμαστεί ο συνήγορος υπεράσπισής του. Ο ίδιος, εξερχόμενος της εισαγγελίας, φορώντας χειροπέδες, δεν είπε το παραμικρό για τις βαριές κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί. Τι λέτε για αυτά που σας κατηγορούν, θέλετε να μας πείτε? Ο 57χρονος ιδιοκτήτης φροντιστηρίου συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί αρχαιοτήτων. Ωστόσο, 5 νεαρά κορίτσια από 18 έως 24 ετών βρέθηκαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας, καταγγέλλοντας ότι την εποχή που ήταν ακόμη μαθήτριες γυμνασίου από 13 έως 15 ετών και παρακολουθούσαν μαθήματα στο φροντιστήριο του 57χρονου, εκείνος τις έπειθε με τον τρόπο του να συνευρίσκονται ερωτικά. Ντροπή, τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι άρρωστα. Για να κάνεις τις πράξεις σε ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με όσα κατήγγυλαν στις αστυνομικές αρχές, τα φερόμενα ως θύματα του 57χρονου, αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, προχωρούσε σε θοπεύσεις, παραφύση και καταφύση ασέλγια σε βάρος τους, μέσα στους χώρους του φροντιστηρίου. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του με τα ανήλικα κορίτσια. Το συγχαίνω με αυτούς που πειράσανε τα παιδιά. Η Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, σε ανακοίνωσή της με αφορμή τη σύλληψη του 57χρονου μέλους της, δηλώνει την αποστασιοποίησή της. Αφενός με ενός φερόμενο συμβάν έχει ήδη τεθεί στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να ερευνήσει και εν τέλει να αποδώσει δικαιοσύνη, αφετέρου σχετίζεται άμεσα με την εύθραστη ανηλικότητα, με τον ευαίσθητο εκπαιδευτικό χώρο και εν τέλει με την ηθική διάσταση και αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας. Σωτήρια στάθηκε για έναν οδηγό από το Ηράκλειο η ζώνη ασφαλείας, καθώς ήταν αυτή που του έσωσε τη ζωή όταν το αυτοκίνητό του έφυγε από την πορεία του, καθώς κινούνταν επί της οδού Καζαντζίδη, λίγο μετά τα φανάρια της Καλυθέας με κατεύθυνση τον κόμβο της Αλικαρνασσού, αργά σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου, το τροχαίο συνέβη όταν επιχείρησε να κάνει προσπέραση σε προπορευόμενο όχημα, το οποίο όμως, όπως ισχυρίστηκε, του έκλεισε το δρόμο, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί σε ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση. Ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατήσει το αυτοκίνητο στην πορεία του. Τα επόμενα δευτερόλεπτα το όχημα άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, ώσπου πήρε τούμπες κυριολεκτικά στον αέρα για να προσγειωθεί τελικά ανάποδα και να συρθεί για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο. Ο οδηγός απλά ξεκλείδωσε τη ζώνη ασφαλείας που τον κράτησε στη ζωή, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και βγήκε από τα συντρίμμια σως και αυλαβής.